Ναι, μπορεί όντως κάποιος πιο οριοθετημένος, μπορεί γιατί μπορεί και όχι, αλλά μπορεί κάποιος πιο οριοθετημένος να μην έλξει τον κακοποιητή. Αλλά και τι έγινε και τι σημαίνει αυτό. Αν κάποιος δεν έχει ανασφάλεια και φόβο, έχει ευθύνη. Καμία ευθύνη δεν έχει. Δηλαδή μου το έλεγαν 2 χρόνια πριν ότι δεν θα παίζεις για 11 μήνες και βάλε γιατί δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα κρατήσει. Νομίζω θα έλεγα, όχι, εντάξει, θα φουντάρω. Αλλά δεν φούνταρα και δεν απελπίστηκα κιόλας, το οποίο ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη της ζωής μου. Δηλαδή κάτι κατανόησα σε σχέση με την εξάρτησή μου από το επάγγελμά μου, από την καθημερινότητα αυτή, που εντάξει μπορεί να μείνεις άνεργος για ένα διάστημα, αλλά θα είναι 3, 4, 5 μήνες, 6 μήνες δεν θα είναι ένας χρόνος και ξέρεις ότι θα υπάρχει προοπτική, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι καν το κομμάτι της εκτόνωσης, της δημιουργικής στην τέχνη σου, είναι και κάτι ακόμα πιο σύνθετο που έχει να κάνει με το ότι και αυτή η ρημάδα η τέχνη κάποια στιγμή πρέπει να εξελιχθεί. Δεν λέω ότι εγώ θα πω την τέχνη μπροστά ότι είμαστε όλοι ιδιοφύειες, αλλά αν δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια να μπορείς να ικανοποιήσεις τις βασικές σου ανάγκες, να ζεις αξιοπρεπώς, να μπορείς να είσαι δημιουργικός, πώς θα αναρωτηθείς, πώς θα αφήσεις χώρο για την περιέργειά σου να σου ανοίξει δρόμους μέσα στην τέχνη σου, γιατί η τέχνη πρέπει και να προχωρήσει. Έχω δει 2 παραστάσεις live streaming γιατί έπαιζαν φίλοι μου. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα έμπαινα στη διαδικασία. Γιατί νομίζω ότι είναι. Εντάξει, έχει κάτι πολύ, πολύ θλιβερό. Είδα μια παράσταση βέβαια τη Στέλλα με τα κόκκινα γάντια του Εθνικού και τη Μίδια της Πειραματικής. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ευχάριστο, δηλαδή μου έδωσε κάτι αυτό. Κυρίως επειδή αυτές οι παραστάσεις δεν είχαν και κάτι που να σε ξεγελάει. Δηλαδή δεν σε βάλαν σε μια διαδικασία να νομίζω ότι βλέπεις κάτι άρτιο. Σου υπενθύμιζαν ότι θα έπρεπε να είσαι και δεν είσαι. Οπότε αυτό ήταν πολύ καλό, γιατί ένιωθα ότι είναι μια παράσταση που θα ήθελα να τη δω, δεν μπορώ να τη δω, θα ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα που νομίζω ήταν υγιές, δηλαδή τόσο όσο. Θα έπρεπε να μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν είναι θέατρο. Θα έπρεπε δηλαδή να θυμόμαστε ότι είναι μία μέση λύση, γι' αυτό και το εισιτήριο είναι φτηνό, γι' αυτό και όλοι μας. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καλλιεργείται στους ανθρώπους ως δεδομένο η αντίληψη ότι μπορείς να πίνεις, ας πούμε, την πύρα σου και να βλέπεις μια παράσταση. Ή ότι μπορείς να πας στην τουαλέτα να πας στιγμή ή να απαντήσεις ένα μήνυμα βλέποντας παράσταση. Και όχι επειδή, μόνο επειδή αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στην αίθουσα αύριο μεθαύριο, αλλά επειδή για κάποιο λόγο το θέατρο γίνεται σε αυτό το περιβάλλον που γίνεται. Κανείς δεν μιλάει για την ψυχική υγεία των ανθρώπων και σε κάνουν και σένα να νιώθεις ότι αυτό είναι όντως αμεληταίο. Δηλαδή, όντως, ακόμα και σε μένα που λέω αυτά, υπάρχει ένα ποσοστό, ένα κομμάτι του αυτού μου που λέει μήπως τώρα αυτά είναι τριτεύοντα πράγματα και. Δεν είναι όμως καθόλου. Δηλαδή, δεν γίνεται να υπάρξει ομαδική κατάθλιψη ξαφνικά. Το να βγεις να πιεις μια μπύρα δεν είναι μόνο για να πληρώσεις την μπύρα. Οπότε, από αυτή την άποψη, επειδή και το θέατρο δεν είναι θεμελιώδες για την οικονομία. Δεν το συζητάμε καν. Με έχει τρομάξει πολύ το γεγονός ότι έχουμε τόσο πολύ εγκλωβιστεί σε αυτό που λέγαμε πριν, στο κομμάτι των ηλεκτρονικών συσκευών, στο ότι πλέον είναι πολύ φυσικό
το τι επικοινωνείς μέσα από έναν υπολογιστή, μέσα από ένα τηλέφωνο, βλέπεις κάτι στην τηλεόραση, στέλνεις ένα μήνυμα, βλέπεις την οθόνη σου, γράφεις κάτι στο Facebook, λες θα απέχω λίγο μετά. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο πια, επειδή περνάει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να νιώθουμε ενοχή για την ελάχιστη ή πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μπορεί να νιώσουμε. Θέλω να πω, μπορεί ένα ερωτευμένο ζευγάρι να θυμάται το 2020 την πιο ωραία χρονιά της ζωής του. Μακάρι, Παναγία μου, να υπάρχει και αυτό. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση τρομερά δυσάρεστη. Δεν έχω υπάρξει, καλά, σίγουρα δεν έχω υπάρξει θύμα παρενοχλήσεων σεξουαλικών. Δεν μου έχει συμβεί κάτι ακραίο. Είτε λόγω συγκυρίας, είτε λόγω του ότι μπορεί και επειδή οι γονείς μου ήταν στο χώρο να το σκεφτόταν κάποιος λίγο περισσότερο πριν κάνει κάτι, απλά μπορεί να έτυχε. Σίγουρα, έχω υπάρξει μπροστά σε περιστατικά όπου έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους συναδέλφους μου. Και σίγουρα η έμεση, ο χειρισμός και η έμεση καταπίεση από τον άνθρωπο που είναι σε θέση εξουσίας θεωρήθηκε κάτι δεδομένο από πολύ νωρίς. Τι να πω τώρα, ότι είναι ευχάριστο. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια εποχή που είναι λυτρωτική για τους ανθρώπους που ανοίγονται και έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που έχουν ζήσει και τους, θέλω να πιστεύω ότι τους λυτρώνει και τους ανακουφίζει σε έναν βαθμό αυτό και η συμπαράσταση που δέχονται και η εξομολόγηση αυτή καθεαυτή. Για εμάς που πληροφορούμαστε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ή που δεν τα φανταζόμασταν σε αυτό το βαθμό, δεν είναι ωραίο, είναι ζωφερό. Δεν συμφωνώ καθόλου με δηλώσεις που γίνονται σε σχέση με τη παλιά και τη νέα γενιά, με αυτό το διαχωρισμό. Νομίζω ότι οι εκπρόσωποι παλαιότερων γενεών είναι ως επιτοπλίστων άνθρωποι που έχουν τέτοιες συμπεριφορές, επειδή η εξουσία συνήθως έρχεται με τα χρόνια. Νομίζω ότι είναι θέμα ανθρώπου. Ούτε θέμα φύλου είναι. Σίγουρα, εντάξει, υπάρχει μία. Ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία, οπότε σίγουρα οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες, αλλά δεν νομίζω ότι ένας άντρας στα 28 του που δεν φέρεται παραβιαστικά το κάνει επειδή είναι καλό παιδί, το κάνει επειδή δεν μπορεί. Δηλαδή σίγουρα αν κάποιος έχει μέσα του μία χειριστική τάση, έναν ναρκισισμό, ένα μισογυνισμό, ένα σύμπλεγμα και θα ήθελε να μπορεί να κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, αν του δοθεί εξουσία θα το κάνει. Κάποιος ο οποίος θέλει να σε εξουσιάσει, θέλει, ξέρω, είτε να σε χειριστεί, είτε να σε κακοποιήσει, είτε να κάνει κατάχρηση εξουσίας του, είναι πολύ πιθανόν να στοχεύσει σε έναν άνθρωπο που του φαίνεται πιο ευάλωτος. Αυτό όμως είναι δικό του πρόβλημα. Δηλαδή, θα κάνουμε όλοι, ας πούμε, 5 χρόνια ψυχοθεραπεία για να μην υφιστάμεθα κακοποιήσει. Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος δεν φεύγει από ένα σημείο στο οποίο, την στιγμή της κακοποίησης. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν το έχω υποστεί. Και τι έγινε τώρα, θα κάτσω να το βουλώσω και θα ακούσω τι έχει να πει ο άλλος. Δεν τυχαίο ότι βγαίνουν όλοι οι άνθρωποι και λένε ότι πάγωσα, φοβήθηκα, δεν ξέρω γιατί, δεν θυμάμαι ότι μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φύγω. Για κάποιο λόγο το λένε. Προφανώς υπάρχει κάτι πυρηνικό που ενώνει αυτές τις ιστορίες. Και οι άνθρωποι στην τηλεόραση, δημοσιογράφοι, εκπομπές, ας ηρεμήσουν λιγάκι με το κουτσομπολιό. Δηλαδή, εντάξει. Είναι κρίμα, ας πούμε, να πατάνε πάνω στις ιστορίες των θυμάτων και στην ευαισθησία τους για να καθαρίσουν κάπως την εικόνα τους. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι σπαράζουν με τις ιστορίες των θυμάτων, οι οποίοι έχουν υπάρξει και πάρα πολύ χυδαίοι και σεξιστές και στο παρελθόν πολύ κοντά στον πυρήνα του προβλήματος, θα τολμούσα να πω. Φοβάμαι ότι σύντομα θα δούμε και να αποκαλύπτονται ιστορίες για ανθρώπους που έχουν δηλώσει το τελευταίο διάστημα πόσο υπέρ των θυμάτων είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να διακρίνεις ποιος είναι μαζί σου. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να είναι πια τόσο, να ηρωοποιούμε τους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε κάτι μόνο και μόνο επειδή δηλώνουν ότι είναι υπέρ των θυμάτων. Εντάξει, κάτσε να δούμε. Ας αφήσουμε να μιλήσουν δηλαδή πρώτα οι άνθρωποι που έχουν περάσει τα που έχουν περάσει και ας είμαστε υποστηρικτικοί διακριτικά, θα πρότεινα.
γράψει ένα έργο εδώ και ένα χρόνο, το οποίο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, που είναι φίλος μου και συνάδελφος, θα το σκηνοθετήσουμε μαζί και θα το ανεβάσουμε. Πρώτα ο Θεός, το θέατρο τέχνης, όταν μας επιτραπεί, όταν μας επιτρέψουν οι συνθήκες. Δεν έχουμε κάνει κάποια επίσημη ανακοίνωση, με την έννοια ότι και δεν υπάρχει ο χώρος και είναι και λίγο τώρα περίεργο, αμήχανο. Δηλαδή, μου φαίνεται και λίγο εκτός τόπου και χρόνου να κάθεις να προμοτάρεις μια δουλειά που και δεν ξέρεις πότε θα γίνει. Και δεν συνδέεται και με αυτό που μας περιβάλλει. Όταν ακούς κάθε μέρα για θανάτους και το κομμάτι μία των παρενοχλήσεων, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε κάπως έχουμε κρατηθεί ακριτικά λίγο πίσω σε σχέση με αυτό. Το οποίο είναι κάτι που μου έχει δώσει τρομερή δύναμη και χαρά, δεν το συζητώ, γιατί έχει προκύψει πολύ πηγαία και όμορφα και είμαστε άνθρωποι γύρω από αυτό που όλοι το έχουμε στηρίξει και υπάρχει κάτι οικογενειακό και πολύ όμορφο. Και έχω αντλήσει φοβερή δύναμη και έμπνευση από όλη αυτή τη διαδικασία.